Μόνο η αριθμή της κατηγορίας είναι η άμεση και τη στάση πληρωμών του δημόσιου χρέους και η αναδιαπραγμάτευσή του. Οπωσδήποτε βεβαίως πρέπει να ξεχωρίσουμε τα διάφορα είδη χρέους. Εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό. Είχαμε τα δάνεια της ανεξαρτησίας με τα οποία φτιάχτηκε το ελληνικό κράτος στην εποχή της Επανάστασης. Τα οποία δόθηκαν με πολύ επαφείς όρους, αλλά υπήρχε μια τρομακτική διαφορά από τα σημερινά δάνεια. Τότε αυτοί οι φιλέλληνες στρατιωτικοί πλούσιοι της Αγγλίας μαζεύτηκαν, θέλησαν να πετύχουν πολιτικό σκοπό να βοηθήσουν την επανασταλμένη Ελλάδα και έβαλαν τις ωραίες τους λίρες σε ένα καράβι και τις έστειλαν σε μια κυβέρνηση με ελάχιστες ελπίδες που θα έπαιρναν από το πίσω πίσω. Έβαλαν τις λίρες και τις έδωσαν στην Ελλάδα. Τα δάνεια τα οποία συνομολογούνται μετά το 1971 που καταρρέει το σύστημα του Πλέτων Ρούτς και πολύ περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες που έχει αποκαλυνωθεί το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα είναι κατά 95% πλασματικό χρήμα. Δεν μας δίνουν τίποτα. Μας δίνουν απλώς την άδεια να σπαταλήσουμε, όχι να επενδύσουμε, πλασματικό χρήμα στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Δεν υπάρχει αυτό που μας δίνει. Και κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει λόγο να τους επιστραφεί. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα πάρα πολύ καταπληκτικό φιλμάκι, το οποίο δεν συμφωνώ απολύτως, αλλά είναι, νομίζω, αξίζει να το δει ο πολλής κόσμος. Πρωτοβουλία που βγήκε από τη βάση της αριστεράς και όχι δυστυχώς ο πρωτοβουλίτης. Το χρέος ως χρήμα, money is debt. Θα συμβούλευα το δίνω στους φοιτητές είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για να καταλάβουμε την κατάσταση αυτή. Αυτό που γίνεται σήμερα. Δεν μας δίνουν τίποτα. Και εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγο να τους επιστρέψουμε, να ματώσει η ελληνική κοινωνία για να τους επιστραφεί αυτό το χρήμα. Φυσικά αυτό θα είναι πεδίο τρομακτικής σύγκρουσης. Δεν πρέπει να έχουμε εξαφανιστεί για αυτό το πράγμα. Το να τους πεις ότι δεν σας επιστρέφω αυτά τα χρήματα, τα οποία δεν αναγνωρίζω ότι πήρε, και ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να ματώσει ο ελληνικός λαός, επειδή κάποιοι εγκληματίες τραπεζίτες στην Αμερική έχουν αρχίσει ήδη να τους δείχνουν τον δρόμο προς τη φυλακή. Τα βρήκανε με κάποιους πολιτικούς ανεξέλεγκτα, χωρίς τη γνώση του ελληνικού λαού, χωρίς να αντιληφθούν οι νόμιμες διαδικασίες πάντα. Και έδωσαν στους άλλους πόρους για να συντηρήσουν μια απαράδεκτη κοινωνική κατάσταση. Όχι για επενδύσεις, ό,τι για οτιδήποτε. Ωφέληση των ελληνικών λαών. Ας τα βρούμε μεταξύ τους. Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμιά υποχρέωση να πληρώσει για αυτό το χρέος, το οποίο χωρίς καμιά αντίληψη του κινδύνου, γιατί ακριβώς το κίνδυνο των εργαζομένων αλλού, δημιούργησαν αυτοί οι τραπεζίτες. Τα έδωσαν σε κάποιους κυβερνήτες, ας τα πάρουν από αυτούς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ο ελληνικός λαός να δεχτεί αυτό το χρέος, το οποίο είναι πολύ αμφίβολη πρώτα-πρώτα η νομιμότητά του. Προχτές, στις αρχές της σχολικής χρονιάς, η κυβέρνηση έβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση μπλόκαρε τη λειτουργία όλων των πανεπιστημίων γιατί έστειλε στους ερευνητικούς μηχανισμούς τις συμβάσεις των έκτακτων καθηγητών. Τα τμήματα δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Όλο το τμήμα της Ελλάδας. Έχει ελεγχθεί ποτέ από κανέναν το πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος και αν τηρήθηκαν οι νόμιμες προθέσεις. Νομίζω ότι πρέπει και αυτό να είναι ένα βασικό αίτημα της αριστεράς. Τώρα, ας μην επεκταθώ στις κινδυνολογίες, τις οποίες δυστυχώς βλέπουμε ακόμα και από εφημερίδες της αριστεράς την αρχή σχετικά με τις συνέπειες μιας τάσης πληρωμών, ας μείνω στα απορίσματα μιας πολύ πρόσφατης ανάλυσης δύο διεθνών τραπεζικών, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πέρυσι. Έχω βάλει λίγο πιο αναλυτικά σε ένα άρθρο στο Ιδρύπο σήμερα. Χτες, δύο πολύ γνωστών νεοφιλελεύθερων τραπεζιτών και οικονομολόγων όσον αφορά τα αποτελέσματα των εξοδίων προκοπής και στάσης πληρωμών μελέτησαν τα 200 τελευταία χρόνια πάνω από 2.000 τέτοια επεισόδια που σημειώθηκαν είτε κυρίαρχων κρατών, είτε των
Αμερικανικών πολιτιών, γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο των 15 ετών, τα περιγράφουν πάρα πολύ ωραία κατά περιόδους, κατά αιτίες προφανώς στις κρίσεις δημόσιου χρέους, οι αιτίες είναι αφορούν το διεθνές χρηματοπιστωτικό κρίση σύστημα, όχι το ότι στην κάθε χώρα υπάρχουν κάτι ιδιαίτερα τεπέλιδες και φαγάδες εργαζόμενοι. Από εκεί ξεκινάνε όλες αυτές οι κρίσεις, οι οποίες υπάρχουν σε θυλάκους. Δεν είναι ότι. Και η σημερινή κρίση της Ελλάδας προφανώς θα είναι η αρχή ενός τέτοιου θύλακα. Έτσι, κρίσεων που θα βγουν όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα των τραπεζιτών αυτού, Εντουάρντο Μπορνστάιν και Ούγκο Πανίτσα, Αργεντινού, υπάρχουν τέσσερις τύποι κόστους που μπορεί να προκύψουν από μια διεθνή στάση πληρωμών του δημόσιου χρέους. Είναι τα κόστη υπόλοιπης της χώρας, αυτό που λένε δηλαδή, ότι δεν μας πολύ το ευθύνο χρηματοπιστωτική, τα κόστη για αποκλεισμό από το διεθνές εμπόριο, τα κόστη της εμπόρευσης οικονομίας μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τα πολιτικά κόστη για την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτοί διαπιστώνουν, μελετώντας όλες τις σημειωμένες στάσεις πληρωμών, ότι τα κόστη, τα οικονομικά κόστη είναι γενικά σημαντικά, αλλά βραχυπρόθεσμα. Αφορούν ένα χρόνο της κρίσης, σπάνια τον δεύτερο χρόνο. Και μιλάνε για, είναι στατιστικά σημαντικά, για κόστη της τάξης του 1% στην οικονομική ανάπτυξη. Τελείως διαφορετικά, δηλαδή, απείρως μικρότερα από τα κόστη που αναγνωρισμένα πρόκειται να έχει αυτή η κοινωνική. Η οποία προβλέπει βέβαια μια σημαντική ύφεση, αλλά δεν υπάρχει καμιά βεβαιότητα ότι θα είναι αυτό. Στην Λετωνία, το Διεθνές Μεταλλικό Ταμείο έχει προβλέψει ύφεση 12% από την εφαρμογή των αντίστοιχων μέτρων, έφτασε το 20% η ύφεση του ακόμα χρόνου. Και μπορούμε να φανταστούμε ότι κάτι αντίστοιχο θα έχουμε και εδώ. Λοιπόν, αυτό το οποίο διαπίστωσε όμως, διαπίστωσαν αυτοί οι γνωστοί τραπεζοί, του Ανασμάτη Αγγλική, τα βασικά κελίδια για τις κρίσεις δημόσιου χρέους, του Μπορνστάιν, του Καπελινό, διαπίστωσαν ότι το πραγματικό κόστος αφορά τις κυβερνητικές ελίτες. Αυτές είναι οι οποίες χάνουν την εξουσία μετά από μια τέτοια κρίση και γι' αυτό προσπαθούν, ναι, νεοφιλελεύθερος αυτό που τα λέω, γι' αυτό προσπαθούν να αποφύγουν τέτοιες κρίσεις, ακόμα και όταν είναι σαφές ότι δεν μπορούν να τις αποφύγουν, γιατί ξέρουν ότι μετά θα αλλάξουν τα πράγματα στην χώρα. Αναφέρουν πολύ χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Αργεντινής, ότι στην τελευταία κρίση ακόμα και οι τραπεζίτες της Wall Street προσπαθούσαν να πείσουν την κυβέρνηση ότι δεν έχει νομική πολιτική, τι σας αφήσει ας πάψει να πληρώνει και εκείνοι αντιστάθηκαν μέχρι σε σκάπων, βεβαίως μέχρι σε σκάπων της αδερφής του λαού, ο οποίος στο τέλος σου πέρασε. Αυτό που τονίζει ένας άλλος καθηγητής στην Βρετανία σε ένα άρθρο στην Κάρτα την τελευταία εβδομάδα είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει η αναλυτική λύση και αυτή είναι η στάση πληρωμών. Ας μην παραδείγουμε να πάμε στο παραπέρα, υπάρχουν και αρκετά πράγματα που είχα να πω, ας τα προσθέσω στη συζήτηση. Ας μην είμαστε.